ιστορία. Ίσως απόπειρα, αλλά όχι σκάνδαλο. Σκάνδαλο πρέπει να γίνει κάτι. Να επέλθει μια συναλλαγή. Εδώ υπάρχουν προπαρασκευαστικές πράξεις. Ενδεχομένως. Οι οποίες τι δείχνουν, υπήρχε πρόθεση. Δείχνουν απλά ότι αυτός ο Παπαδόπουλος δεν έχει την πλειοεξουσιότητα της κυβέρνησης Σαουδικής Αραβίας. Δεν του έχουν δώσει πλειοεξουσιότητα και συνεπώς η ελληνική κυβέρνηση παρεύει νόμο με τον οποίο απαγορεύεται να συναλλαχθεί με μεσάζοντες και έπρεπε απευθείας. Δεν είναι δηλαδή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτός ο μεσάζων, καταλάβατε. Ναι. Επομένως υπάρχει νόμος από το 11 ότι απαγορεύονται μεσάζοντες. Μήπως όμως, επειδή σε αυτή την ιστορία εμπλέκονται διάφοροι άνθρωποι, στρατιωτικοί, διπλωμάτες, πράκτορες, ακούμε απόρριτα έγγραφα επίσης, υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν στην δημοσιότητα, στην επιφάνεια. Μήπως λοιπόν έχουμε παρεξηγήσει τον κύριο Καμένο, την κυβέρνηση γενικότερα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν δημόσια και γι' αυτό το λόγο μίλησαν με τον τρόπο που μίλησαν στη Βουλή και φροντίζουν να κλείσουν το θέμα από ό,τι φαίνεται, αποσύροντας αυτή την συμφωνία ουσιαστικά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έγινε απόπειρα πώλησης όπλων μέσω μεσάζοντος, ο οποίος δεν ήταν υπάλληλος της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας. Έπρεπε να είναι ένας υπάλληλος, καταλάβατε. Ένας έστω και όχι υπουργός, έστω ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Αμήνης της Σαουδικής Αραβίας. Αν ήταν, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ένας εκπρόσωπος δηλαδή. Ναι, του... με εξουσιοδοτημένος όμως, να ξέρουμε ότι εκπροσωπεί. Ναι. Εδώ υπήρχε επικοινωνία με τη Σαουδική Αραβία και έλεγε δεν τον ξέρουμε. Εάν δεν υπήρχε αυτή η εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου στην συμφωνία αυτή, εσείς θα θέλατε... Και διενεργεί το η συναλλαγή, θα ήταν πολύ εκτεθειμένος ο κύριος Καμένος, γιατί θα είχε χρησιμοποιήσει μεσάζοντα. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει μεσάζοντας. Και, και πρόκειται για μια όντως διακρατική συμφωνία. Αφού μιλούσανε, κάνανε κάποια σύμβαση στο Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο με κάποιους. Άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Αν βγάλουμε από την εξίσωση τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Παπαδόπουλο, και πούμε ότι είναι μια συμφωνία, η Ελλάδα πουλάει κατευθείαν στη Σαουδική Αραβία αυτό τον οπλισμό. Εσείς θα συμφωνούσατε με αυτή την συμφωνία? Αφού είχαν συμφωνήσει όλοι, αυτό απεπειρώντο να κάνουν. Τώρα δεν θα πάρουμε τα εκατομμύρια αυτά, τα 66-67, και θα δώσουμε και 15 εκατομμύρια για να τα χρηστεύσουμε. Μάλιστα. Τώρα θα έχουμε ζημιά εμείς γύρω στα 80 τόσα εκατομμύρια. Βλέπετε την ηθική διάσταση του ζητήματος. Ναι, η διάσταση του ζητήματος είναι πάλι γεννάται θέμα για τον κύριο Καμένο. Διότι καθυστέρησε, δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή απευθείας με και μπαίνει το ελληνικό δημόσιο σε έξοδο 83 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ βλέπω μια άλλη διάσταση. Ναι. Βλέπω τη διάσταση του ότι πουλάμε όπλα σε μια χώρα η οποία έχει καταδικαστεί επανειλημμένως για καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε πολεμική εμπλοκή με την Ιεμένη, βομβαρδίζει άμαχο πληθυσμό. Πρέπει η Ελλάδα με βάση αυτά τα δεδομένα. Πότε το θυμηθήκαμε? Μάλλον καθυστερημένα. Αλλά... Όχι καθυστερημένα, εχθές το θυμήθηκε ο Φίλης. Συγγνώμη. Ναι, αλλά... τα όπλα είχαν σχεδόν πουληθεί. Από μια σύμπτωση φοβήθηκε ο Καμένος και έκανε πίσω. Εάν πολλούν το, θα έλεγε κανείς ότι τα πουλάμε σε μια χώρα που κάνει πόλεμο? Κανείς δεν θα έλεγε. Τον Ιανουάριο που υπογράφηκε αυτή η συμφωνία που πέρασε από την Επιτροπή στη Βουλή. Ο Φίλης που ήταν τότε. Εσείς που ήσασταν, τα υπόλοιπα κόμματα που ήταν? Εγώ, ακούστε να δείτε, εγώ έχω την άποψη, επειδή έτσι κι αλλιώς θα παίρνανε αυτοί από κάπου, εδώ η Αμερική δίνει, δεν μετέχει και δεν υπάρχει απαγόρευση πώλησης όπλων προς τη Σαουδική Αραβία. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει απαγόρευση. Είναι καθαρά ηθικό το θέμα και το επικαλούνται τώρα για να κλείσουν το ζήτημα. Εσείς βλέπετε αυτή την ηθική του διάσταση? Είναι αυτή η διάσταση, αλλά σας λέω πότε την εθιμήθησαν τη διάσταση αυτή. Διότι η διάσταση αυτή θα κάνει την Ελλάδα να πληρώσει 83 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί θα πάρουν έτσι κι αλλιώς όπλα από αλλού. Και αν τώρα η Σαουδική Αραβία
βομβαρδίζει αμάχους, αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί να το αντιμετωπίσουν. Και τι το συνδέουμε τώρα με αυτό το θέμα? Δεν πρέπει να μας απασχολεί δηλαδή. Το συνδέουμε με ένα θέμα δηλαδή τώρα για να κλείσει το ζήτημα, καταλάβατε. Mm-hmm. Ναι. Αυτό θέλουμε, λέω. Πρόεδρε, εμείς ρωτάμε υπό την έννοια ότι δεν θα έπρεπε και τα κόμματα, όλα τα κόμματα, όχι μόνο η κυβέρνηση, ναι, να τους απασχολήσει ότι πάμε να δώσουμε βλήματα σε μια χώρα που βομβαρδίζει αμάχους. Είδατε όμως ότι δεν απασχόλησε κανέναν. Ναι, το ξέρουμε ότι δεν απασχόλησε. Και δεν απασχόλησε κανέναν. Και τώρα μόνο που το θέμα πάει να γίνει σκάνδαλο. Πάει να γίνει σκάνδαλο, γιατί είναι προπαρασκευαστικές πράξεις για σκάνδαλο είναι. Mm-hmm. Γιατί σας πω, υπάρχει νόμος του 11 που απαγορεύει χωρίς μεσάζοντες να πουλάς έστω και μία βίδα. Ναι, βέβαια η κυβέρνηση ισχυρίζεται και ο κύριος Καμένος ότι ο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είναι εκπροσωπούσε την ελληνική κυβέρνηση, αλλά το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, δεν το εκπροσωπούσε, σας λέω, το βασίλειο. Ναι, αυτό, ναι, ναι, το, ναι. Το βασίλειο μίλησε. Μα αποδείχθηκε, ναι, ότι δεν είναι το... Οδε άρα. Ναι, όχι, εμείς λέμε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός. Άλλο, ο Πρωθυπουργός λέει ότι θέλει για να μπαλώσει το ζήτημα, γιατί εάν εκτεθεί ο Καμένος, πέφτει η κυβέρνηση. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, εκτίθεται η χώρα εδώ, διότι βγαίνουν στη δημοσιότητα διάφορα απόρριτα έγγραφα. Συμφωνείτε εσείς? Βέβαια, απόρριτα έγγραφα τα οποία δεν είναι απόρριτα. Και αυτό βλακεία τώρα, τι απόρριτα τώρα? Υπάρχει απόρριτο στην Ελλάδα, αφού όλα τα όπλα που παίρνουμε είναι από το εξωτερικό? Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα απόρριτο. Αυτό είναι άλλη του κοτζιά, άλλη κοτσάνα που έκανε. Mm-hmm. Έκανε μια κοτσάνα και πολεμήσανε να εμποδίσουν την Επιτροπή της Βουλής και τους βουλευτές να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα. Δηλαδή φοβάσαι μήπως ο βουλευτής γίνει κατάσκοπος. Και αυτή είναι μια άλλη χοντρή βλακεία που έκανε ο κοτζιάς. Mm-hmm. Ας πούμε και πυροδότησε, πολεμήσανε να κλείσουν το θέμα έτσι, με απαγόρευση στους βουλευτές να έχουν πρόσβαση. Ακούστε, ναι, ναι, για να συγκεφαλαιώσουμε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Μάλιστα. Επί μήνες επιχειρούσε ο κύριος Καμένος να πουλήσει τα όπλα. Δεν ήρθε σε επαφή με τη Σαουδική Αραβία, αλλά με ένα άτομο το οποίο δεν την εκπροσωπούσε. Συνεπώς παρεύει τον νόμο περί πώλησης όπλων και υλικού από την Ελλάδα. Αυτό το νόμο τον παρεύει. Δεν έγινε η συναλλαγή βέβαια, και γι' αυτό είπα απόπειρα. Γι' αυτό είπα εγώ ότι έγινε απόπειρα, και στο Μητσοτάκη ακόμη σε βουλευτές του σοβαρούς το είπα, ότι σηκώσατε πολύ ένα θέμα που είναι απόπειρα διάπραξης και όχι διάπραξη. Τι έπρεπε να κάνει η αντιπολίτευση δηλαδή, να το αφήσει να ολοκληρωθεί? Ο Χατζόπουλος, ας πούμε, αν δεν είχε πουλήσει, δεν είχε πάρει τις μύζες και απλά απεπειράτο, mm-hmm, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το αδίκημα, δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Ναι, αλλά... Σηκώσαμε πάρα πολύ ένα αδίκημα που δεν συνετελέστη. Ναι, αλλά πρόεδρε, μήπως, ναι, επειδή σηκώθηκε πολύ το ζήτημα, ακυρώθηκε η συναλλαγή? Γι' αυτό ακυρώθηκε, οι άλλοι φοβηθήκανε. Άρα σωστά η αντιπολίτευση το σήκωσε το ζήτημα. Δεν το σήκωσε για να ακυρωθεί. Α. Η αντιπολίτευση δεν το σήκωσε, το σήκωσε για να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Ναι. Ο Μητσοτάκης όταν το σήκωσε το θέμα, ναι, ναι, δεν το σήκωσε για να ακυρώσει την πώληση, γιατί φώναζε πού είναι τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά. Δεν φώναζε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μιλούσε και για ένα άλλο αδίκημα που δεν πήραμε τα λεφτά. Γιατί είναι και αυτό ένα επιπρόσθετο, μια επιπρόσθετη ζημιά. Μπορεί αργότερα ένα δικαστήριο να απαγγείλει κατηγορία στον Καμένο ότι για τα 83 εκατομμύρια. Εξαιτίας λάθων χειρισμών, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Mm-hmm. Τώρα πάνε να συγκαλύψουν και αυτό η κυβέρνηση με το ηθικό θέμα. Μα πώς θα πουλάγαμε σε αυτούς που βομβαρδίζουν? Ναι. Και μέχρι χθες πώς θα πουλάγατε? Βέβαια. Είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση. Η άλλη διάσταση, το γεγονός ότι εμείς θα δίναμε 300.000 βλήματα, όταν η Σαουδική Αραβία έψαχνε να αγοράσει 100.000 βλήματα, πρέπει να μας απασχολεί? Εκεί υπάρχει κίνδυνος μίζας. Ναι. Εκεί υπάρχει κίνδυνος μίζας. Δηλαδή αυτός ο Παπαδόπουλος ή δεν ξέρω ποιος να έπαιρνε αυτές τις 200.000, mm-hmm, εδώ να λέγαμε ότι πουλήσαμε 300 και να βγάζανε άλλα 120 εκατομμύρια πουλώντας καπαλού. Εκεί πράγματι είναι ένα κενό, αλλά επειδή δεν έγινε το ζήτημα
αρχίσουμε και λέμε σενάρια τώρα, καταλάβατε. Ναι, ναι. Τώρα, ναι. Το